ξεφεύγει όμορφα και αλλάζει παιχνίδι για τον Ζωάο Πάολο. Ζωάο Πάολο που προσπαθεί να ξεφύγει, είναι εκεί ο Μαχράτζε, περνά την μπάλα σε κόρνερ. Να, ο Ζωάο Πάολο. Και εδώ ο Λεβάν Μαχράτζε. Τρία-τέσσερα τα κόρνερ. Είναι ο Ατράντε που επιχειρεί την σέντρα. Είχε στόχο και πάλι τον Κιμότο. Ο Γκούτμουνσον απομάκρυνε σε κόρνερ. Α, ο κύριος Ξάνθου. Κιμότο. Και εδώ ρίσο με τον Γκούτμουνσον. Οι δύο πανύψηλοι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Αντράντε στην εκτέλεση του κόρνερ για τον Ατρόμητο. Ο Μάκρυναν την μπάλα, Ζωάο Πάολο το σούτ, την μπάλα κόντραρε στον Μαραγκό. Νέο σούτ από πολύ μακριά, ο Σβαλόφσκι σε κόρνερ. Πήγε να ευνηδιάσει ο Νικολάου. Κοιτάξτε εδώ το δυνατό σούτ από πολύ μακριά, από τον Αντρέου ήτανε. Σβαλόφσκι λίγο έλειψε να ευνηδιαστεί. Ο Μάκρυνε σε κόρνερ. Α, εδώ ο άλλος Σβαλόφσκι. Αντράντε στην εκτέλεση του νέου κόρνερ για τον Ατρόμητο. Δεν προλάβει ο Κιούμερλε. Εδώ ο Σοφόκλης Σοφοκλέους. Το πλάγιο αυτή τη φορά είναι για τον Ατρόμητο, καθώς η μπάλα μπήκε εντός αγωνιστικού χώρου. Και κατέληξε out. Νικολάου, Λουκαΐδης, Αραγκός. Τώρα για τον Μαχράτζε. Βλέπετε εκεί από τον Πίτσιλο. Ο Διελκάνοβιτς παραχώρησε το πλάγιο. Σολομού. Πλάγιο αυτή τη φορά για τον Ατρόμητο. Σενή για τον Μασμανίδη. Μπαμπακίτα, το φάουλ εκεί που κερδίζει από τον Βριώνη. Κύριος Καπούλης εδώ. Και εδώ ο αρχηγός ο Βριώνη, ο οποίος έκανε το φάουλ, και εδώ ο Τόμας Φον Χέιζε. Και ο Μαραγκός θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ για τον Απόλλωνα. 12-16 τα φάουλ για Ατρόμητο και Απόλλωνα αντίστοιχα. Μαραγκός εκτελεί στο τείχος. Ο Μερκής εκεί που προσπάθησε. Λουκαΐδης. Ο Σενή. Τώρα για τον Ατράντε. Να σας ενημερώσουμε ότι το παιχνίδι ανάμεσα στην Ανόρθωση και το Παραλίμνη είναι στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε στις 6. Ζωάο Πάολο για τον Λουκαΐδη. Παλιά για τον Κιμότο. Γυρίζει, επιχειρεί το σουτ. Έπεσε ο Σβαλόφσκι και μπλόκαρε. Ο Κιμότο, ο οποίος δεν θέλει και πολύ χώρο. Φτάνει να κάνει την μπάλα δική του. Ρίσο για τον Σολομού. Άνθος Σολομού πίσω για τον Ρίσο, πίσω για τον Οσενή και από εκεί στον Μαραγκό. Παλιά με στόχο τον Μασμανίδη, δεν είναι σε θέση offside, το πλασέ, γκολ.
3-6 από τον Γιάννη Μασμανίδη. Στην υπέροχη αυτή παλιά η οποία έγινε από τον Μαραγκό. Εδώ ο Γιάννης Μασμανίδης και εδώ το, η παλιά από τον Μαραγκό για τον Μασμανίδη. Προλαβαίνει την έξοδο του Γκέρες και με πλασέ κάνει το 3-6 στο 75. Να το πλασέ και τον γκολ, το έκτο για την ομάδα του Απόλλωνα από τον Γιάννη τον Μασμανίδη. Πετύχει το δεύτερο του γκολ στο πρωτάθλημα. Πάνω που λέγαμε ότι έχει ατονίσει λίγο το παιχνίδι, έρχεται ο Μασμανίδης να στείλει και πάλι την μπάλα στα δίχτυα. Να κάνει το 3-6. Εδώ και ο πίνακας στο σκόρερ. Για τον Ατρόμητο ο Κιμότο, 37-42-49, και για τον Απόλλωνα Ρίσο, Πινίγια, Ρίσο, Μερκής, Μαραγκός και Μασμανίδης. Μίτσιλος, Αντράντε. Καλά για τον Λουκαίδη, μπάλα κατέληξε out. Υπάρχει κίνηση από τον πάγκο του Απόλλωνα του Ατρόμητου. Ναι, Πανικό, ετοιμάζεται ο Ζαφυρίδης, ο νεαρός Ζαφυρίδης, και αυτός θα περάσει στη θέση του Νικολάου. Άλιστα. Ενώ έχει καλέσει και τον Αβραάμ από ό,τι είδα ο κύριος Φον Χέιζεν ή όχι. Σου είναι ο Ντακώστα που ετοιμάζεται για λογαριασμό του Απόλλωνα. Άλιστα. Ατράντε, να εδώ και η κατοχή, 48-52, 48% και 52 αντίστοιχα για Ατρόμητο και Απόλλωνα. Λουκαίδης, Πίτσιλος για τον Κιμότο, προσπαθεί αυτός να βρει χώρο να γυρίσει, ο Μερκής του κερδίζει την μπάλα. Καλά κατέληξε τώρα στον Σολομού. Ξέφυγε από τον Κιούμερλε και πάλι ο Σολομού. Ήρθε εκεί ο Μπελκάνοβιτς να παραχωρήσει το πλάγιο. Να εδώ ο Ντακώστα, ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτα όμως ο Ζαφυρίδης στη θέση του Νικολάου. Εδώ η αλλαγή. Λέοντια, σε ποιο τη θέση θα μπει ο Ντακώστα? Στη θέση του Ρίσο. Του Ρίσο, μάλιστα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει αλλαγή πλάνου. Είναι αλλαγή προσώπων. Ο Σολομού. Αλλά πέρασε out. Ο Μασμανίδης δεν κατάφερε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Να εδώ ο Ρίσο, ο οποίος σε λίγο θα δώσει θέση του στον Ντακώστα. Να θεωρήσω ο οποίος πέτυχε δύο τέρματα σήμερα. Έχει φτάσει τα 6. Αντράντε, Μπιελκάνοβιτς, Ζαφυρίδης, Πίτσιλος, Λουκαίδης, Ζαφυρίδης, δυνατά πάνω στην μπάλα. Αλλά κατέληξε. Out και τώρα θα γίνει αλλαγή. Ιγνάθιο Ρίσο περνάει εκτός για να πάρει τη θέση του ο Ντέιβιντ Ντακώστα. Βλέπουμε και τον Ιγνάθιο Ρίσο να πηγαίνει στον πάγκο του Απόλλωνα και να δέχεται τα συγχαρητήρια των υπολείπων ποδοσφαιριστών και της τεχνικής ηγεσίας φυσικά. Okay, we change with Masma.
Ασμανίδης. Τώρα για τον Παπακίτα η μπάλα. Ανοίγεται ο Ντακώστα, του περνάει την μπάλα. Παπακίτα έκοψε όμως εκεί ο Βριώνη. Πίτσιλος. Αντράντε. Ξέφυγε από το μαρκάρισμα, το μαρκάρισμα εκεί από τον Οσενή. Φάουλ. Αντράντε. Ζωάο Πάολο και πάλι Αντράντε. Λουκαΐδης. Πίτσιλος. Πάλι πλάγιο. Τράντε. Πίτσιλος. Λουκαΐδης. Για τον Κιμότο. Προσπάθησε για τον Ζωάο Πάολο. Έκοψε η του Απόλλωνα. Και τώρα ο Σολομού. Μπαλιάμε για τον Ντακώστα. Ο Γκέρες βγαίνει. Σε πλάγιο απομακρύνει. Ο Μπιελκάνοβιτς, Ζωάο Πάολο, Κιμότο, κέρδισε εκεί ο Σενή για τον Σολομού, Μαχράτζε. Έχουμε περάσει στα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού. Ατρόμητος Απόλλων 3-6, ένα χορταστικό παιχνίδι από πλευράς τερμάτων. Γκούτμουνσον για τον Μπαρούν και πάλι Γκούτμουνσον. Μπαμπακίτα για τον Οσενή. Τώρα για τον Σολομού. Άνθος Σολομού στην σέντρα. Είναι ο Πίτσιλος αυτός που απομακρύνει. Λουκαΐδης. Ο Μπαρούν για τον Μερκή. Μαχράτζε. Ο Σενή. Μαραγκός. Γκούτμουνσον. Λάθος. Κερδίζει ο Λουκαΐδης. Ψάχνει να βρει τον Κιμότο. Τώρα για τον Ατράντε. Ο Λουκαΐδης κρατάει την μπάλα και ξεφεύγει από τον Μαραγκό. Λουκαΐδης και πάλι. Ο Σενή κερδίζει. Κερδίζει και το φάουλ. Να εδώ ο κύριος Καπούλης. Μαραγκός. Ακούτε και τις οδηγίες από τον κύριο Σοφοκλέους. Παίζουμε πιο ομαδικά, είπε. Ήταν στον Λουκαΐδη, έτσι λέει ο Ντιέ. Ναι, είναι ένα νεαρό παιδί και ακριβώς ο προμοητής του δείχνει ότι πρέπει να παίζει πιο απλά, πιο ομαδικά. Άλιστα. Βριώνη. Αντρέου. Μπιελκάνοβιτς. Ζωάο Πάολο. Ονομαχία εκεί με τον Μαχράτζε. Το φάουλ το κερδίζει ο παίκτης του Απόλλωνα. Γκούτμουνσον. Μπαρούν. Μπαμπακίτα. Μασμανίδης για τον Αρούνα Μπαμπακίτα. Τώρα για τον Μαραγκό. Έκοψε και ο Αντράντε όμως. Για τον Ζωάο Πάολο. Πάτσε να αλλάξει εκεί με τον Κιμότο. Απομάκρυναν του Απόλλωνα. Ο Μπαμπακίτα. Λουκαΐδης. Η σέντρα με στόχο τον Ζωάο Πάολο, ο οποίος κατεβάζει όμορφα την μπάλα στο, στον αγωνιστικό χώρο. Το σουτ κόντρα, ρε. Μασμανίδης για τον Μπαμπακίτα. Ο Πίτσιλος. Ο Μαραγκός. Ο Βριώνη. Αντράντε, Κιμότο, Αντρέου, για τον Αντράντε βγήκε ο Μαραγκός πρώτος πάνω στην μπάλα, Λουκαΐδης, σέντρα,
από τον Λουκαίδη, πέρασε όμως. Εδώ ο Κιμό, το σκόρερ των τριών τερμάτων του Ατρομήτου. Εδώ ο Ατράντε, που ο οποίος κάνει έτσι κάποια παράπονα στον διαιτητή. Και ο Σβαλόφσκι που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 85 λεπτά παιχνιδιού. 9 τέρματα μέχρι στιγμής έχουμε παρακολουθήσει στην μετάδοσή μας. Μασμανίδης. Μαραγκός. Για τον Μαχράτζε. Σολομού, Οσενή. Ντακώστα και πάλι για τον Οσενή. Κερδίζουν το Ατρομήτου με τον Ατράντε. Πάντα ο Ατράντε έχει χώρο τώρα. Επιχειρεί και το δυνατό σουτ. Μπάλα μόλις out. Καλή αυτή η φάση για τον Ατρόμητο στο σουτ του Ατράντε, τον οποίον βλέπουμε εδώ. Εδώ και πάλι ο Ατράντε βρήκε το χώρο. Έκανε την κίνηση ο Κιμότο. Επιχείρησε το σουτ του Ατράντε. Η μπάλα έφυγε out. Ελάχιστα out, ίσως και να χτύπησε στο δοκάρι. Το σουτ του Ατράντε. Μπιελκάνοβιτς. Μπαρούν. Ζαφυρίδης. Γκούντμουνσον. Μασμανίδης. Έπαιξαν ένα δύο με τον Παπακίτα, κέρδισαν όμως του Ατρομήτου. Ατράντε. Φωνές από τον Ατράντε εδώ. Ατράντε θα είναι αυτός που θα εκτελέσει και το φάουλ. Πίτσιλος, Μασμανίδης, Παπακίτα, πάλι Μασμανίδης. Μάκρυνε εκεί ο Νικολάου, ο Ατράντε ψάχνει τον Κιμότο. Ο Γκούντμουνσον εκεί που κάλυψε και άφησε την μπάλα να περάσει. Out. Να εδώ ο Ισλανδός. Ο οποίος ήρθε, επαναλαμβάνουμε την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου στον Απόλλωνα. Εδώ ο Αλέσο Βαλόφσκι. Ο Πίτσιλος που κόβει. Πλάγιο τώρα είναι για τον Ατρόμητο από την παρέμβαση εκεί του Μπαρούν, τον οποίον βλέπουμε σε πρώτο πλάνο. Πίτσιλος θα εκτελέσει το πλάγιο. Στο ημίχρονο ανόρθωση και παραλίμνη είναι στο 0-0. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ατρόμητος. Εδώ ο Πίτσιλος, ο οποίος προωθείται για αυτή τη στιγμένη φάση. Εδώ ο Κιμότο. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Ατράντε. Λάθος έξοδος εκεί από τον Σβαλόφσκι. Απομάκρυνε ο Σενή όμως. Ο Πίτσιλος, ο Μαχράτζε, ο Κιούμερλε. Κέρδισε το φάουλ. Να εδώ ο Κιούμερλε. Μάικλ Κιούμερλε, Γερμανός. Και εδώ οι φίλοι του Απόλλωνα, οι οποίοι από το πρώτο λεπτό μέχρι και τώρα το τελευταίο δεν έχουν σταματήσει να στηρίζουν τις προσπάθειες των παιχτών του.
παιχτών του. Ο Αντράντες στην εκτέλεση του φάουλ. Μπιελκάνοβιτς. Πίτσιλος. Προσπαθεί να ξεφύγει εκεί από τον Μαχράτζε. Εδώ. Τους έκανε το φάουλο Πίτσιλος. Λέοντιε, πόση θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων? 3 λεπτά, Πανίκο. 3 λεπτά, μάλιστα. Έχουμε συμπληρώσει τα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας. Παπακίτα. Σολομού. Κρατάει την μπάλα ο Σολομού για τον Μαχράτζε. Κούντμουνσον. Είναι ο Βριόνι αυτός που κόβει. Νικολάου, Βριόνι. Ζωάο Πάολο για τον Αντρέου. Παλιά τώρα για τον Κιμότο. Τρέχει να την προλάβει καθώς υπάρχει και έντονος αέρας. Για να δούμε, Ζαφυρίδη στο σούτ, την μπάλα out. Στο 91, καλή φάση για τον Αντρόμητο εδώ με τον Ζαφυρίδη. Εδώ βλέπουμε τους φίλους και των δύο ομάδων, είναι η εξέδρα των επισήμων, οι οποίοι σιγά σιγά αποχωρούν από το γήπεδο. Μαραγκός πίσω, τρέχει ο Κιμότο και ο Σβαλόφσκι. Ο Σβαλόφσκι πρώτος πάνω στην μπάλα και απομακρύνει σε πλάγιο. Πίτσιλος, Αντράντε. Τράντε. Παλιά. Ο Σβαλόφσκι σιγά σιγά. Ο Άλες Σβαλόφσκι θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν βιάζεται και ιδιαίτερα. Παπακίτα τώρα από την κεφαλιά του Ντακώστα. Έκοψε εκεί ο Βριόνι για τον Λουκαΐδη. Παλιά για τον Ζαφυρίδη. Και να δούμε τον νεαρό τον Ζαφυρίδη που μπαίνει στην προσπαθή, μάλλον να μπει, κάνει το γύρισμα. Έρχεται ο Σενή να κερδίσει, πιέζεται εκεί. Κάνει κάτι παρακινδυνευμένο ο Σενή. Αλλά όμως έχει καταλήξει out εκεί από την παρέμβαση του Ζαφυρίδη και αυτό είναι το τελευταίο σφυρίγμα στο Παφιακό. Ο Απόλλωνας κερδίζει 6-3 τον Ατρόμητο σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. 9 τέρματα κατά διαστήματα, πολύ καλό θέαμα. Μπάλα πάνω κάτω. Μετά την κατά διαστήματα έχει και κάποια ένταση. Ο Λεόντιος ο Χατζηβασίλης είναι κάτω όταν είναι έτοιμος με ρεπορτάζ. Θα μας ενημερώσει για να το απευθύνουμε τον λόγο. Και εδώ ο κύριος Σοφόκλης Σοφοκλέους με τον Κιμότο, Σκαπούλης, Κογκορόζης και Ξάνθου. Γέρες, ναι, πάμε στο Λεόντιο. Ο Πάμπος ο Πίτσιλος είναι κοντά μας. Χόρτα σαν γκολ απόψε οι φίλοι αυτοί εδώ στο Παφιακό στάδιο. Σίγουρα από τη μεριά μας ήταν ένα παιχνίδι ανοιχτό. Προσπαθήσαμε και τα 90 λεπτά. Δυστυχώς ο Απόλλωνας ήταν καλύτερος και κέρδισε δίκαια. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
Πανίκο, θα περιμένουμε και βέβαια και κάποιον από τον Απόλλωνα. Βέβαια, ενώ τους κρατάει ο κύριος Thomas von Heysen στον αγωνιστικό χώρο, τους παίκτες του Απόλλωνα. Δεν ξέρω, βλέπω εδώ εκεί τον Μπαμπακίτα να χαμογελάει και τον Μαραγκό. Είναι ευχάριστο εκεί το κλίμα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα και τον τεχνικό. Εδώ ο κύριος von Heysen χειροκροτά τους φίλους της Λεμεσανής ομάδος. Να εδώ ο Γερμανός τεχνικός, ο αναμορφωτής του Απόλλωνα. Να περιμένουμε λοιπόν αν μπορέσει ο Λεόντιος ο Χατζηβασίλης να έχει κάποιο ρεπορτάζ και από πλευράς των παιχτών του Απόλλωνα. Ακούμε τον Λεόντιο Χατζηβασίλη. Ένα παιχνίδι, Χρήστο, που το ξεκινήσατε με τον πιο ιδανικό τρόπο. Στη συνέχεια είδατε σε κάποια προβλήματα, αντιμετωπίσατε κάποια προβλήματα. Τέλος, καλό όλα καλά για σας. Όντως, με τον πιο ιδανικό τρόπο. Δυστυχώς δεχτήκαμε κάποια εύκολα γκολ, μπορώ να πω. Στη συνέχεια όμως παλέψαμε το παιχνίδι. Ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπορώ να πω ότι μας επηρέασε και λίγο η κούραση ίσως. Να μην δεχόμασταν αυτά τα γκολ που δεχτήκαμε, γιατί ήταν από δικά μας λάθη. Αλλά εντάξει, πήγαμε ενάντια στην κούραση. Ευτυχώς καταφέραμε να κερδίσουμε και να παίξουμε καλά σε ακόμα ένα παιχνίδι και συνεχίζουμε τον ίδιο ρυθμό. Σας κράτησε στο τέλος ο προπονητής σας, τι σας είπε? Εντάξει, είναι δικά μας πράγματα αυτά. Για τη συνέχεια? Για τη συνέχεια η ομάδα πρέπει να συνεχίσει όπως πάει, μπορώ να πω, τον τελευταίο μήνα. Γιατί εντάξει, κάνουμε εξαιρετική δουλειά. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα όμως ακόμα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι απλά περάσαμε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Είμαστε στους στόχους μας, μπορώ να πω, στο πρωτάθλημα. Γιατί αναθεωρήθηκαν οι στόχοι το Γενάρη και πλέον ο πιο εφικτός στόχος είναι η τέταρτη θέση και ως που πάμε πιο πάνω. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Στόχος είναι η κατάκτηση του κυπέλου και όσο πιο ψηλά μπορούμε στο πρωτάθλημα. Και για το επόμενο παιχνίδι? Το επόμενο παιχνίδι είναι με τα ΚΟΕΛ. Είμαστε αναγκασμένοι να πάμε να το κερδίσουμε και αυτό θα κάνουμε. Καλή συνέχεια. Πανίκο. Ευχαριστούμε πολύ, Λεόντιε. Βλέπουμε και από τα πλάνα μας, ενώ θα δούμε τώρα τα τελικά στατιστικά. 6-3 το 3-6 μάλλον το τελικό σκορ, 9-10 οι τελικές προσπάθειες, 2-5 τα offside, 17-19 τα κερδισμένα φάουλ, από 3 αποκρούσεις, 5-4 τα corner, από 2 κίτρινες κάρτες, χωρίς κόκκινη κάρτα το παιχνίδι και κατοχή μπάλα 47-53% για Ατρόμητο και Απόλλωνα αντίστοιχα. Βλέπουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο Diogo, Αβραάμ, Ανδρέας Αβραάμ και Κρίστης Θεοφίλου να κάνουν ζέσταμα, ενώ μέχρι πριν από λίγο ήταν και ο Σενή, ενώ τώρα βγαίνει εκτός και πάει στο γήπεδο και ο Σοφρόνης ο Αυγουστή. Θα κάνουν έτσι μία μίνι προπόνηση οι τέσσερις ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν καθόλου στο σημερινό παιχνίδι. Βλέπετε εδώ και κάποια αστιάκια ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, αυτοί οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι πρέπει να ολοκληρώσουμε τη μετάδοσή μας. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε τις δηλώσεις οι οποίες θα γίνουν από τους δύο προπονητές αλλά και από τους δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα βρεθούν στην καθιερωμένη διάσκεψη τύπου.